Παρά το ότι φαίνεται ότι το ρεπορτάζ που είδε το φως της δημοσιότητας σχετικά με τα δημοτικά ραδιόφωνα γενικά, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ο 984 ειδικότερα, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, με την έννοια τόσο των δημόσιων δηλώσεων του κυρίου Μιχελάκη όσων και αυτών που μου είπε σε κατηδίαν κουβέντα που έχω μαζί, ακούγοντας και το Δήμαρχο σε δύο ραδιοφωνικές του συνεντεύξεις. Εμείς ως παράταξη συμφωνούμε με το Δήμαρχο και νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση καταρχήν σήμερα και όχι απλά να βγει ψήφισμα ότι ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει τη συνέχιση λειτουργίας του 984 και να βγει και το ψήφισμα με βάση και τη συμφωνία που έχει γίνει περί αξιολόγησης και όλα αυτά. Επενθυμίζω ότι ο κύριος Μιχελάκης είπε ότι τα δημοτικά ραδιόφωνα είναι εταιρείες ειδικού σκοπού και ως τέτοιες αποκλειστικά την ευθύνη, το αν θα παραμείνουν ως έχουν, το αν θα κλείσουν, το αν θα μειωθεί το προσωπικό, το αν θα αλλάξουν οι αμοιβές μετά από την αξιολόγηση που θα γίνει, είναι θέμα του εκάστη δημοτικής αρχής. Νομίζω λοιπόν να μην αρκεστούμε μόνο σε ένα απλό ψήφισμα, το οποίο ό,τι και να είναι, αν είναι προς αυτή την κατεύθυνση, εμείς θα το στηρίξουμε, αλλά να υπάρξει και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ή δυνατόν, δεν ξέρω, νομίζω όμως ότι μπορεί να προκύψει, στηρίζουμε τη συνέχιση λειτουργίας του 984. Και κύριε Πρόεδρε, πέραν των συναδέλφων από τις παρατάξεις που σίγουρα θα θέλουν να τοποθετηθούν, παράκληση, υπάρχουν και εκπρόσωποι από την ΕΣΥΑ και την ΠΟΕΣΥ, νομίζω ένας από τα δύο όργανα, ένας και ένας δηλαδή, ή αν είναι μόνο η ΠΟΕΣΥ ένας, να αναπτύξει και τις απόψεις των δημοσιογράφων μετά τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Ευχαριστώ κύριε Κακλαμάνη. Συμφωνούμε καταρχήν να συζητηθεί το θέμα. Συμφωνούμε ομόφωνα λοιπόν. Παρακαλώ διαδικαστικά να ζητήσουμε από τον εκπρόσωπο των δημοσιογράφων να τοποθετηθεί και μετά. Παρακαλώ κύριε συνάδελφοι. Πολύ ωραία. Ελάτε Δημάρχε. Κύριε Δημάρχε, λέμε πριν ξεκινήσουμε τις τοποθετήσεις να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο των δημοσιογράφων. Ελάτε κύριε Κουμπιά. Κύριος Κουμπιάς, παρακαλώ. Είναι εδώ ο κύριος Κουμπιάς. Ελάτε παρακαλώ. Κύριος Κουμπιάς, για τα πρακτικά, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Πού μπορεί να καθίσει. Ελάτε εδώ κύριε Γενικέ. Ναι, ελάτε. Okay. Έχετε 2 λεπτά κύριε Γενικέ από τον κανονισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους και της όχι μόνο εκ μέρους της ΠΟΕΣΥ, της οποίας είμαι Γενικός Γραμματέας, αλλά το σύνολο των εργαζομένων που των 5 ενώσεων που απαρτίζουν την ΠΟΕΣΥ, των 5 ενώσεων συντακτών, αλλά και των άλλων εργαζομένων στον τύπο. Ναι. Χθες πήραμε μια απόφαση την οποία την κοινοποιήσαμε, την οποία ζητάμε από τους Δήμους και από το Δήμο Αθηναίων πρωτίστως να αποφασίσουν, να εκδώσουν ψηφίσματα και μετά να αποφασίσουν ότι θα κρατήσουν ανοιχτούς τους δημοτικούς ραδιοσταθμούς. Βεβαίως, από ό,τι είδα, η ανταπόκριση είναι άμεση από το πλευρά του Δήμου Αθηναίων, όχι μόνο στο τομέα του ψηφίσματος, αλλά και ελπίζω και σαν μια απόφαση του Δήμου ότι θα παραμείνει ο σταθμός ανοιχτός. Σε αυτή την εποχή δεν μας παίρνει ένας ακόμα ξαφνικός θάνατος όπως συνέβη με την ΕΡΤ, θυσία σε όποιο βωμό. Και εν πάση περιπτώσει εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνδράμουμε ως εργαζόμενοι στο να παραμείνουν με κάθε τρόπο οι δημοτικοί ραδιοσταθμοί ανοιχτοί, όχι μόνο στο πλαίσιο του πλουραλισμού αλλά και των θέσεων εργασίας του πλουραλισμού, αλλά και να υποκαταστήσουν την ανύπαρκτη ως τώρα δημόσια ραδιοφωνία. Ελπίζω να εξακουστούμε και να ανταποκριθείτε. Ευχαριστώ κύριε Γενικέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ναι. Ελάτε κύριε Δημαρχέ.
Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή είναι μια συγκυρία από τις λίγες που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει σύμπνοια σε ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Φαίνεται ότι ορισμένοι δεν θέλουν να ακούγομαι όταν μιλάω για τους εργαζόμενους του 1984. Λοιπόν, η ιστορία αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού δεν είναι συνυφασμένη μόνο με την πόλη της Αθήνας και την ανάγκη έτσι πληροφόρηση των πολιτών της, αλλά γενικότερα με την ελεύθερη έκφραση στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως είναι ο πρώτος ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός της χώρας. Η ανάγκη λοιπόν αντικειμενικής ενημέρωσης των πολιτών, αλλά και ο σεβασμός στα χρήματα των φορολογουμένων, αποτέλεσαν τη βάση για την αποφασιστική εξυγίανση του σταθμού, που ξεκίνησε το 2011 και συνεχίζεται με επιτυχία, με σκοπό να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του 1984, αλλά και την ανάκτηση της δημοσιογραφικής αξιοπιστίας του. Το πρόγραμμα μάλιστα βιωσιμότητας του σταθμού κρίθηκε απολύτως ρεαλιστικό και από το πόρισμα της αξιολόγησης δομών και υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Οποιαδήποτε πρόθεση της κυβέρνησης να παρέμβει στη λειτουργία του Αθήνα 1984 ή να τον εντάξει σε σχέδια οριζόντιας κινητικότητας δεν είναι αποδεκτή, απορρίπτεται κατηγορηματικά από τη Δημοτική Αρχή της Αθήνας, από το Δημοτικό της Συμβούλιο και βρίσκονται όλοι σε αγωνιστική ετοιμότητα. Οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται με οριζόντιες περικοπές, αλλά με σχέδιο και προσήλωση στο συμφέρον των δημοτών και της πόλης. Προτείνω λοιπόν να πάρουμε μία απόφαση ότι δεν πρόκειται εμείς να συνενέσουμε σε οποιαδήποτε κυβερνητική παρέμβαση στον 1984, ότι ο Δήμος θα τον κρατήσει ανοιχτό και ότι διαρκώς θα τον βελτιώνει. Και προτείνω, όπως είχαμε πάρει έτσι και την απόφαση για τα θέατρα Τροποντινά, να διαδηλώσουμε με μία απόφαση την βούλησή μας αυτή, η οποία είναι μία βούληση κατηγορηματική. Ευχαριστώ κύριε. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε κύριε Σουκιανέ. Αυτό μόνο διαδικαστικά κύριε Πρόεδρε. Για το θέμα αυτό μόνο θα το αποφευγούν οι επικεφαλείς. Βεβαίως. Το έχουμε ξεκαθαρίσει κύριε Δημόπουλε αυτό. Σε ενημέρωση κύριος Κακλαμάνης κύριε Δημόπουλε. Ελάτε κύριε Σουκιανέ. Δεν νομίζω ότι οι διαβεβαιώσεις του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να φυσικάζουν κανέναν. Συμφωνούμε με ένα ψήφισμα το οποίο δηλώνει την αποφασιστικότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να συνεχίσει τη λειτουργία του 1984 με τους εργαζόμενους που έχει. Γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Και εννοείται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Και λέω είναι κρίσιμο με τους εργαζόμενους που έχει, γιατί μπορεί να μείνει ανοιχτό με άλλους όρους από αυτά που ήδη υπάρχουν. Με αυτή την έννοια νομίζουμε ότι πέρα από αυτό το βήμα μπορούμε να δούμε και άλλες ενέργειες. Ευχαριστώ κύριε Σκιανέ. Ελάτε κύριε Μοιρά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς σε σχέση με το 1984 δεν έχουμε να πούμε πολλά, εκτός από το ότι για εμάς δημοσιογράφους 1984 είναι, υπήρξε και σε ένα βαθμό παραμένει μια σχολή δημοσιογραφίας. Θεωρούμε αδιανόητο να κλείσει το δημοτικό ραδιόφωνο. Είναι πηγή. Είναι πηγή, πώς να το πω, αξίας, υπεραξίας για το Δήμο. Συμφωνούμε ότι με το πρόταση ψηφίσματος που θα βγει και βεβαίως με την επισήμανση διασφάλισης των θέσεων εργασίας όλων των ανθρώπων που εργάζονται στο 1984. Επαναλαμβάνω, για μας το 1984 είναι σύμβολο, έχει ουσία, μπορεί να βελτιωθεί πολύ περισσότερο, ιδίως αν στρέψει την προσοχή του στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Έχουμε προτείνει πολλές φορές και με τον εκπρόσωπό μας στο Διοικητικό Συμβούλιο και εδώ σκέψεις και ιδέες για την αναβάθμιση του 1984. Σας έχω πει ότι πρέπει να στραφεί
επαφή στον τομέα της αγοράς εργασίας, πρέπει να βάλει χρηστικές εκπομπές, πρέπει να γίνει ένας διάβλος αληθινής επικοινωνίας του Δημότη με τον Δήμο και την πόλη του. Ευχαριστώ. Απόφαση, το είπα, ναι. Έχουμε ως ανοιχτή πόλη διαχρονικά στηρίξει τον 984 και τους εργαζόμενους και στη βάση αυτής της συνέχειας και της αντίληψης για το σταθμό και την ενημέρωση είναι αυτονόητο ότι και σήμερα θέλουμε να ληφθεί μια ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και ελπίζουμε ότι αν το θέμα υποτροπιάσει, γιατί δεν ξέρει κανείς, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα και να μην επιτρέψουμε να υποστεί καμιά συνέπεια της γενικότερης πολιτικής της μνημονιακής ούτε ένας εργαζόμενος στο σταθμό. Ελάτε κύριε Κωνσταντίνου. Ναι, δεν μπορούμε να πιστέψουμε καμία υπόσχεση Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Είναι επαγγελματίες ψεύτες. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο του να εξαγγέλνουν ότι θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και την επόμενη μέρα βλέπουμε το μαύρο στην ΕΡΤ. Και επειδή δεν θέλουμε να επαναλαμβάνονται αυτού του τύπου τα φαινόμενα, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο που στηρίζει τη λειτουργία, που επίσης διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, διότι γίνεται αρκετή συζήτηση αν το προσωπικό το οποίο υπάρχει και ιδιαίτερα συμβασιού και αν θα παραμείνουν στις θέσεις τους. Πρέπει να πούμε ότι θα παραμείνουν όλοι και αυτό να ξεκαθαρίσει. Δεν μπορεί να υπάρχει μια ανασφάλεια στον κόσμο ο οποίος σου δουλεύει. Θέλουμε να παρέχει ενημέρωση και μάλιστα από τη δικιά μας τη μεριά, επειδή βλέπουμε ότι και ο κύριος Καμίνης το βλέπει με μια αγωνιστική αντιμετώπιση, έχουμε να ξαναβάλουμε την πρόταση του να αναμεταδίδει ο 984 το πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εγώ επιμένω σε αυτό. Μετά από 3 μήνες, το ποιος δικαιώνεται σαν αγώνας και σαν προσπάθεια είναι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, και όσες προσπάθειες και να κάνει η κυβέρνηση να πει ότι τελειώσατε, δεν τελειώσανε, θα τελειώσει η κυβέρνηση πρώτα από όλους και μετά θα τελειώσει η ΕΡΤ. Και γι' αυτό προτείνουμε ξανά να υπάρξει η αναμετάδοση του προγράμματος της ΕΡΤ. Άρα προτείνουμε να υπάρξει απόφαση και ψήφισμα που να στηρίζει την συνέχιση της λειτουργίας του 984 και της διατήρησης των θέσεων του προσωπικού. Έχουμε πάρει απόφαση να μιλήσουμε μόνο οι επικεφαλής των παρατάξεων. Έχουμε συζητήσει, αν θέλετε και συμφωνείτε, να μιλήσουμε μόνο οι επικεφαλής των παρατάξεων. Ναι. Εάν οι κύριοι συνάδελφοι. Ωραία, τότε αφού θέλουν λοιπόν οι κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, οι κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να ανοίξει. Απλώς να πω, με συγχωρεί. Βεβαίως, έλατε κύριε. Ναι, να μιλήσουν τότε και βεβαίως πρώτοι από όλους, νομίζω, η πρόεδρος του σταθμού. Βεβαίως, η κυρία Δωρή μετά έχει το λόγο ως πρόεδρος του σταθμού. Λοιπόν, επειδή ζούμε σε αυτούς τους περίεργους καιρούς που ζούμε και επειδή η κυβέρνηση μας δίνει την εντύπωση πάρα πολύ συχνά ότι δεν λειτουργεί καθόλου ορθολογικά, να σας πω μόνο ότι μόλις πριν από λίγες μέρες χρειάστηκε να επικοινωνήσω με το ΑΣΕΠ και να τονίσω πόσο παράλογο ήταν το ότι υπήρχε μια εκδοχή, χρειάστηκε να κάνουμε ένσταση στο ΑΣΕΠ γι' αυτό, ότι σύμβαση έργου δημοσιογράφου με τον 984 δεν μπορεί να ανανεωθεί, αλλά η πλήρωση αυτή, η εκπλήρωση έτσι αυτού του έργου, το οποίο έληξε, μπορεί να γίνει μόνο με επιλογή από το ΑΣΕΠ και με βάση κοινωνικά κριτήρια. Λοιπόν, είναι δυνατόν να έχεις μια εκπομπή λόγου χάρη με τον Αμυρά, να είναι σύμβαση έργου και να λες ότι αυτή την εκπομπή εγώ θα πάω με το ΑΣΕΠ να την ανανεώσω? Ας μας το πούνε λοιπόν, τι θέλουν επιτέλους να κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Αλλά στον παραλογισμό δεν μπορούμε να ενδώσουμε. Έτσι παρακαλώ απλώς να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι, κύριε Πρόεδρε. Δίλεπτο, κύριε Δήμαρχε, την προβλήματα από τον κανονισμό. Δήμαρχε, εγώ θα έκανα εκπομπή βεβαίως, αλλά αμυστή. Εντάξει, κύριε Μερά, καταγράφει και στα γραφτικά. Ευχαριστώ πολύ. Ανοίγει κατάλογος ομιλητών, παρακαλώ. Ο κύριος Ιγναντίου, ο κύριος Σκιαδάς, ο κύριος Πυράκος, κυρία Φιλίνη. Θα μιλήσετε πρώτη, κυρία Δωρή, εσείς. Κύριος Αμπραντίνης, ο κύριος Αγγελόπουλος, Αντωνόπουλος, ο κύριος Μπέης και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Δανδουλάκης. Παρακαλώ, σημειώσαμε τα όνοματα, κυρία. Πολύ ωραία. Ελάτε, κυρία Δωρή, έχετε το λόγο. 2 λεπτά, κυρία Δωρή, έχετε. Ναι, ευχαριστώ.
Είναι σαφές ότι υπάρχει ομοφωνία. Νομίζω ότι και ο Δήμαρχος προσωπικά με έχει καλύψει. Δεν θέλω να πλειοδοτήσω. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι και να τονίσω και εγώ από τη δική μου την πλευρά, καθώς λίγο καιρό μένα, αλλά πολύ ουσιαστικά στο 1984, πρέπει να τοποθετηθώ και να πω ότι είναι σαφές ότι στις σημερινές συνθήκες η ύπαρξη, η λειτουργία και η ουσιαστικοποίηση του ρόλου της ΔΕΡΑ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και όχι η υποβάθμισή της όπως έρχεται τώρα και αρχίζει και συζητιέται. Είναι δημόσια φωνή μέσα σε ένα τοπίο το οποίο είναι πλέον δεδομένο ότι βάλεται και περιορίζεται η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Είναι δημοτική φωνή, άρα εξορισμού πιο κοντά στον πολίτη, πιο μακριά από τον εναγκαλισμό της κρατικής εξουσίας και έτσι έπρεπε να είναι. Η ίδια η λειτουργία και η καταξίωσή της είναι η έμπρακτη απάντηση, είναι ο αντίλοχος στην εξελισσόμενη ρητορική κατά της χρηματοδότησης και εν τέλει υπέρ του κλεισίματος φορέων και οργανισμών δημόσιου χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό πρέπει να εξαντλήσουμε τις δυνατότητές μας, ενισχύοντας τα εργαλεία τα οποία υπογραμμίζουν τη μοναδικότητά τους στην κοινή συνείδηση. Πέρα από το πόσο καλός και ανταγωνιστικός μπορεί να είναι μέσα στο φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων, ακόμα περισσότερο ο 984 αποδεικνύει την ευρύτητα του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Και πρέπει να το αποδεικνύει. Η υψηλή ακροαματικότητα είναι σημαντική, εφόσον βέβαια επιτευχθεί, είναι όμως στοιχείο που εξελίσσεται δυναμικά. Δεν είναι αυτός σκοπός για ένα δημοτικό ραδιόφωνο, ούτε αποκλειστικό στοιχείο επιλογών. Η ΔΕΡΑ έχει το μοναδικό χαρακτηριστικό, όπως και, όπως και ο κάθε δημοτικός ραδιοσταθμός, να ανήκει στο Δήμο Αθηναίων, δηλαδή σε όλους τους πολίτες της πόλης. Με δεδομένη αυτή τη συνθήκη, πιστεύω ότι η πρώτη μας έννοια πρέπει να είναι οι πολίτες οι οποίοι δύσκολα βρίσκουν χώρο στις υπόλοιπες συχνότητες. Αυτό αποδεικνύει και τη μοναδικότητά του. Οι άλλες συχνότητες είτε είναι απόλυτα στρατευμένες, είτε είναι αυτές που στον αγώνα τους, των δικαιολογημένων να διεκδικήσουν το λεγόμενο κομμάτι από την πίτα για να επιβιώσουν, δεν μπορούν να έχουν ως πρώτη μέρημνα την ποιότητα και πιθανόν να είναι αναγκασμένοι να επιλέγουν την ευκολία ενός target group. Ευχαριστώ, κυρία Δωρή. Θέλω να τονίσω και κάτι ακόμα πρακτικό. Πέρσι ο 984, και αυτό αποδεικνύει ότι είναι και μία δομή, που μέσα σε ένα δήμο, σε ένα τόσο μεγάλο δήμο σαν την Αθήνα, λειτουργεί ως ένας από τους πυλώνες του συνόλου των δομών του. Πέρσι υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα που λεγόταν «Δράσεις στις γειτονιές». Τέτοια προγράμματα μόνο ένα δημοτικό ραδιόφωνο μπορεί να κάνει. Πέρσι μπορεί να ήταν leader φορέας υλοποίησης ο Παντά. Ευχαριστώ, κυρία Βαρύτα. Ένα λεπτό, κύριε Δεντόμα. Φέτος όμως καταθέτουμε να είμαστε εμείς leader. Αυτή τη στιγμή, την άλλη εβδομάδα, καταθέτουμε το φάκελο. Και έναντι στους ανταγωνιστές για να απορροφήσουν αυτά τα μεγάλα ευρωπαϊκά κονδύλια, αυτή η ρητορική δεν κάνει καθόλου καλό. Ευχαριστώ, κυρία Δωρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λάδι, κύριε Ιγνατίου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα μπορούσα να βασιστώ σε αυτό που είπε ο κύριος Κουμπιάς, ότι η έχετε περίοδος... Δύο λεπτά, κύριε Ιγνατίου. Έχετε δύο λεπτά. Θα είμαι λιγότερο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια ανησυχία. Θα μπορούσα να πω αυτό που είπε ο κύριος Κουμπιάς, αν θέλετε επαγγελματικά, ότι δεν αντέχει πλέον το δημοσιογραφικό επάγγελμα άλλες απολύσεις. Αυτό θα ήταν και το πιο εύκολο και ακούγεται και πιο... Προσήλθε ο κύριος Βαφιάδης. Και πιο καλά. Ωστόσο, αυτό που θέλω να τονίσω, και έρχομαι στη συνέχεια του κυρίου Κλαμάνη και του κυρίου Αμυρά, όχι, ο οποίος δεν μίλησε δημοτικός σύμβουλος, πρώτα απ' όλα μίλησε με την ψυχή του. Ο 984, και αν θέλετε και εν μέρη αυτά που είπε η κυρία Δωρή, ο 984 σε όλη την πορεία του, και δεν μιλάω μόνο στην αρχή, γιατί εκεί πραγματικά ήταν ορόσημο και ήταν καθολικά αποδεκτό από όλους. Δεν είναι απλά ένα σύμβολο. Ο 984 έχει δράσεις, ειδήσεις και λειτουργίες που δεν μπορεί να έχει κανένα άλλο ραδιόφωνο. Και αυτό το έχει αποδείξει μέχρι και σήμερα, παρά τις οποίες διαφωνίες μπορεί να έχει η οποιαδήποτε δημοτική παράταξη, είτε είναι στη συμπολίτευση είτε είναι στη διαπολίτευση, προχωράει και δίνει στοιχεία, ειδήσεις και πεπραγμένα που δεν δίνει κανένα άλλο δημοτικό ραδιόφωνο. Δεν είναι κανένα ραδιόφωνο, όχι δημοτικό, ραδιόφωνο. Κακός ή καλός, κακός, δημιουργήθηκαν πολλά δημοτικά ραδιόφωνα, αλλά ουσιαστικά δεν στηρίχτηκαν στο όραμα και στη λειτουργία του 1984 και γι' αυτό τον λόγο σήμερα μπορεί να παρασύρουν το 1984 και τα υπόλοιπα που κλείσανε. Θεωρώ ότι δεν συζητείται, όχι κλείσιμο και οποιαδήποτε απόλυση, καταρχήν
είμαστε και σαν παράταξη, αλλά πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο. Θεωρώ ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι το ελάχιστο δυνατό για να λειτουργήσει όπως πρέπει ένα αξιοπρεπές ραδιόφωνο που απευθύνεται όχι μόνο στους κατοίκους της Αθήνας, αλλά σε όλους τους πολίτες που περνάνε από την Αθήνα, και αυτή είναι η μισή Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ναντίο. Ελάτε, κύριε Σπυράκο. Έχετε 2 λεπτά. Δεν θέλω 2 λεπτά. 1 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου εξ αρχής. Η θέση μου για τους εργαζόμενους του 1984 είναι πάντα θετική και είμαι υπέρ τους. Και αν χρειαστεί ακόμα, θα είμαι δίπλα τους για οποιοδήποτε αγώνα δώσουν. Γιατί τα πολλά λόγια μερικές φορές φέρνουν τη φτώχεια. Και αυτό απευθύνει στον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος αυτή τη στιγμή στήριξε με την ψυχή του τον 1984, όπως και άλλες παρατάξεις, αλλά δεν στηρίξαν τη δημοτική αστυνομία, αυτή η οποία πρόσφερε όλα αυτά, όλους τους προηγούμενους μήνες, και δεν έκανε στάση πληρωμών ο Δήμος. Κάποτε πρέπει να καταλάβουμε εδώ μέσα ότι καλή είναι υποκριτική, αλλά όμως έχει τα ωριά της. Είπα και ξανά το ξαναπαναλαμβάνω ότι ο 1984 πρέπει να παραμείνει, γιατί είναι ο σταθμός της Αθήνας, είναι ο σταθμός των δημοτών και όχι ο σταθμός των κτηρίων, είναι το δημοτών. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Σκαδά, έχετε 2 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, με points. Ο 1984 εκπροσωπεί μία φιλοσοφία αυτοδιοικητική, μία σχολή που γεννήθηκε και των οποίων οι πρωταγωνιστές δυστυχώς έχουν φύγει από τη ζωή. Μπορεί οι πρωταγωνιστές της φιλοσοφίας αυτής να έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά μπορούμε εμείς να αντιδράσουμε με έναν και μόνο τρόπο, δημιουργώντας τις θεσμικές προϋποθέσεις για να επιβιώσει ο σταθμός ανεξαρτήτως των αποφάσεων των κυβερνήσεων. Αυτό μπορεί να γίνει εντάσσοντας το οργανόγραμμα του Δήμου ανάλογη δραστηριότητα, τέτοια που θα του επιτρέπει ανεξαρτήτως των κεντρικών αποφάσεων να λειτουργήσει. Καταθέτω αυτή την πρόταση εννοώντας βεβαίως τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου, όπου μπορεί να προσθεθεί η πρόβλεψη για τη λειτουργία ενός μέσου με δικά του, με υπαλλήλους, έτσι ώστε να μην μπορεί ποτέ να σβήσει αυτή η φωνή. Σε μια περίοδο δε για μας τα μέλη της ΕΣΥΑ, σε μια περίοδο που ο περισσότερο διοκόμενος κλάδος είναι οι δημοσιογράφοι, τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν βεβαίως παρά να έχουν την αντιμετώπιση που έχουν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το κύριε Σκαδά. Ελάτε, κύριε Φιλίνη. Έχετε 2 λεπτά, κύριε Φιλίνη. Λοιπόν, να μην τολμήσει η κυβέρνηση, πρέπει να είμαστε σαφείς σε αυτό, να βάλει χέρι στον 1984. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο 1984 είναι κομμάτι της δημόσιας ραδιοφωνίας, αλλά είναι ταυτόχρονα και κυρίως ο ιστορικός δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός του Δήμου Αθηναίων, που έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην πορεία της δημοκρατικής ραδιοφωνίας μέσα σε τούτο τον τόπο. Είναι ένας σταθμός απαραίτητος για την αντικειμενικότητα με την οποία πληροφορεί τον κόσμο, τους δημότες, και είναι ταυτόχρονα ένας σταθμός απαραίτητος εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς του. Αναφέρθηκε και η κυρία Δωρή για το πώς ενημερώνει για τις γειτονιές της Αθήνας, ενημερώνει για την πολιτιστική ζωή της Αθήνας, ενημερώνει για μια σειρά από ζητήματα όπου άλλοι σταθμοί δεν ενδιαφέρονται, δεν ρίχνουν βάρος, και τον θεωρώ απαραίτητο. Τέλος, θέλω και εγώ να τονίσω ότι αυτός ο σταθμός είναι η άνθρωπή του, δεν είναι κάτι αφηρημένο, άρα πρέπει να μείνουν οι εργαζόμενοι του και να αποφασίσουμε ομόφωνα ότι στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του 1984, τον οποίο θέλουμε να κρατήσουμε, και ξαναλέω, να μην τολμήσει η κυβέρνηση να βάλει χέρι στον 1984. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Μπέι.
Κύριε συναδελφή, ατυπάζω κύριε Σαβραντίνη. Εκφράζω την περιέργειά μου, την απορία μου, γιατί οι συνάδελφοι περιορίζουν τόσο στενά το πρόβλημα. Έχετε δύο λεπτά. Ο Δήμος Αθηνών, ούτε η Δημοτική Αρχή, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο σκέφτηκε ή είπε ποτέ να κλείσει το 1984. Και μου κάνει εντύπωση πως όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι απολογούνται. Δεν έχουν κανένα λόγο να απολογούνται. Η κυβέρνηση προσπάθησε άλλη μια φορά να περιορίσει το δικαίωμα της τοπικής αυτοδιοίκησης να αποφασίζει για το μέλλον της, για τη λειτουργία της. Το συνταγματικό της δικαίωμα προσπάθησε άλλη μια φορά να περιορίσει. Και μου κάνει εντύπωση, κανένας Δημοτικός Σύμβουλος δεν σηκώσει κεφάλι να πούμε να αντισταθούμε, να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της πόλεως. Το δικαίωμά μας, το συνταγματικό δικαίωμα, να αποφασίζουμε εμείς όποτε κρίνουμε σωστό πώς θα λειτουργήσει το 1984 ή κάποιος άλλος δημοτικός οργανισμός. Το να κρατήσει το δικαίωμα η πόλη των Αθηνών, οι κάτοικοι της Αθήνας, να διοικούν και να κυβερνούν το μέλλον της πόλης τους. Αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Και αν δεν αγωνιστούμε, το να λειτουργούμε σαν συνδικαλιστές, δεν γλιτώνουμε από τον κίνδυνο να περιοριστεί πάλι ξανά η τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα περιορισμένο βλάχο δημαρχιακό καθεστημένο. Κύριε συνάδελφοι, η καμπάνα χτυπάει. Παίζει ρόλο ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την καμπάνα που χτυπάει, προτείνει πολύ αργά. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ τον κύριο Μπέι. Ελάτε κύριε Βραντίνη, θα ετοιμάζει τον κύριο Σπαπαδρέου. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Έχετε δύο λεπτά. Κανείς δεν αμφισβητεί την ιστορία του 1984 ή την συμβολή του στην ελεύθερη έκφραση στη χώρα. Η πρωτοβουλία των δημάρχων Εύερτ, Ανδριανόπουλου, Κούβελα αλλά και του δημάρχου Κομωτινής, το Γιαννίδη, ήταν σημαντική το 1987. Όταν τότε υπήρξαν λησαλές αντιδράσεις από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις στο να δημιουργηθεί ελεύθερη ραδιοφωνία. Αλλά εδώ είναι άλλο θέμα. Εδώ έχουμε ένα ραδιόφωνο το οποίο απασχολεί 190 περίπου εργαζομένους. Χρηματοδοτείται από το Δήμο με 4.800.000 ευρώ το χρόνο. Έτσι, και τα έσοδά του δεν ξεπερνούν τις 150.000. Αναρωτιέμαι τι είδους βιώσιμη επιχείρηση είναι αυτή σχετικά με αυτά που ανέφερε πριν ο Δήμαρχος. Δεν είναι βιώσιμη επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση που στηρίζεται από την ενίσχυση που του δίνει ο Δήμος της Αθήνας. Και ανεξάρτητα από τις προθέσεις της κυβέρνησης, αν θέλει να βάλει χέρι, να μην βάλει χέρι στην τοπική αυτοδιοίκηση κτλ., εμείς μπορούμε να το ανεχθούμε αυτό. Έχουμε ρωτήσει τους δημότες της Αθήνας αν θέλουν να πληρώνουν 5 εκατομμύρια περίπου το χρόνο για να συντηρείται ένα ραδιόφωνο που έχει πολύ μικρή ακροαματικότητα. Δεν ξέρω αν ανοιχνεύεται η ακροαματικότητά του. Η θέση μου είναι η ίδια που ήταν και στην υπόθεση της ΕΡΤ. Ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε κλείσει την ΕΡΤ. Λοιπόν, εδώ, αν θέλουμε ένα πραγματικό ραδιόφωνο, όπως το περιέγραψε ο κ. Σαμίρας και άλλοι πριν συνάδελφοι, που θα ασχολείται με τα τοπικά θέματα, υπάρχουν μοντέλα. Αυτά είναι τα local radios, που έχουν πάρα πολύ μικρό κόστος λειτουργίας, ασχολούνται μόνο με τοπικές υποθέσεις, αλλά το κόστος τους δεν είναι τέτοιο, δεν είναι 5 εκατομμύρια, δεν είναι 190 εργαζόμενοι. Ασχολούνται μόνο με τις τοπικές υποθέσεις. Ή αν θέλουμε ένα δημοτικό ραδιόφωνο βασισμένο σε οικειοθελείς συνεισφορές των πολιτών της Αθήνας, που θα εκπίπτουν μάλιστα την φορολογία τους, και αυτό είναι δυνατόν να το ερευνήσουμε. Υπάρχουν μοντέλα τέτοια στο εξωτερικό. Αλλά ραδιόφωνα που κοστίζουν 5 εκατομμύρια το χρόνο, 5 περίπου ευρώ δηλαδή σε κάθε Αθηναίο δημότη, χωρίς να έχει ερωτηθεί γι' αυτό, χωρίς να συνεισφέρουν τίποτα άλλο, διότι αν κλείσει σήμερα 1984, δεν έχασε σε τίποτα η ελεύθερη έκφραση, έτσι η ενημέρωση. Να μην διαλυόμαστε, μην λέμε τώρα πράγματα που χαϊδεύουν τα αυτιά, ωραίο είναι να το λέμε, αλλά να είμαστε και ουσιαστικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε. Ελάτε κύριε Παπαδρέου και να ετοιμάζετε τον κύριο Ζανδουλάκη. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ως διατελέσας πρόεδρος του ραδιοσταθμού 1984, θα ήθελα να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με όλους αυτούς οι οποίοι αντιστέκονται σε αυτή την κίνηση που πιθανότατα να πραγματοποιηθεί εναντίον του σταθμού και να συμπληρώσω σε όσους μίλησαν ότι ο 1984 στις μέρες μας και την εμβέλειά του αύξησε. Θέλω να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα μεταδίδεται και από τον Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και από άλλους Δήμους σε όλη τη χώρα, κυρίως ραδιοσταθμούς, όχι Δήμους. Άρεσε η πλανδική εμβέλεια. Βελτιώθηκε αισθητά η ποιότητα του προγράμματός του μέσα από μια αξιοζήλευτη εξυγίανση
όπου ο σταθμός από 16 έως 18 εκατομμύρια ευρώ προ διακυβέρνηση Καμίνη έχει πέσει στα 3,8 εκατομμύρια ευρώ σήμερα. Μπορεί να είναι πολλά, μπορεί να είναι και λίγα. Πάντως η Αθήνα, ο Δήμος Αθηναίων, είναι ένας Δήμος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τα οποία χρειάζεται και έναν ραδιοσταθμό ο οποίος να έχει μια εναλλακτικότητα και μια διαφορετική προσέγγιση της επικαιρότητας. Δεν μπορεί η Αθήνα να μείνει χωρίς ραδιοσταθμό. Αυτό θα είναι ένα πλήγμα για την Αθήνα και για το Δήμο Αθηναίων και για τα όσα έχουν γίνει, για τα όσα έχουμε παλέψει όλοι συνολικά, προκειμένου να κρατήσουμε την πόλη όρθια και μέσα από αυτό το ραδιοσταθμό. Ατυχώς, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις και τις μέρες που έρχονται, νιώθω μέρα με τη μέρα ότι όλοι μας χαρακτηριζόμαστε και αναγνωριζόμαστε ως αριθμοί. Κλείστε, κύριε Παπαδρέου. Φοβάμαι ότι θα έρθει μια μέρα όπου θα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και θα παρακολουθούμε ποιοι αριθμοί κληρώνονται προς εξαφάνιση. Δηλαδή, εγώ δεν θα είμαι πια ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά ένας αριθμός, ο οποίος δεν θα ξέρω πότε θα κληρώσει για μένα το νούμερό μου προκειμένου να πάψω να υπάρχω. Αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω και ούτε υποθέτω και όλοι εμείς θα προσπαθήσουμε όπως μπορούμε προκειμένου να αποφύγουμε μια τέτοια εξέλιξη. Ευχαριστώ. Θα είμαστε εδώ προκειμένου να δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τριφίλη, μισό λεπτό. Κυρία Τριφίλη, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Τριφίλη, κύριε Δανδουλάκη. Όχι, παραχωρεί... δεν πειράζει. Ελάτε, δεν πειράζει, κυρία Τριφίλη, ελάτε. Έχετε δύο λεπτά, κύριε Τριφίλη, ελάτε. Συγγνώμη, εγώ είμαι το outsider, αλλά πρέπει να σας πω, επειδή είμαι και μεγαλύτερη όλων σας εδώ μέσα. Ευχαριστώ πολύ, δείχνω πολύ κούκλα. Ναι. Να σας πω ότι ο Νέχοντα 4 λυπάμαι που λείπει ο κύριος Αβραντίδης, καλά τον λέω. Ναι, Αβραντίνης, όπως και να τον λένε. Ο 984, παιδιά, δεν ήταν μόνο όλα αυτά που είπατε όλοι σας. Δημιούργησε ένα πυλώνα εκπληκτικών ταλέντων που τώρα είναι στην πιάτσα και στην αγορά. Ο συγχωρεμένος ο κύριος Σέβετ, στον οποίον διόλου δεν ανήκω στο κόμμα του, διάλεξε τους περισσότερους αριστερούς που είχε ποτέ ραδιοφωνικό σταθμός, το καταθέτω προς τιμήν του κυρίου Έβερτ, και όλοι εμείς αυτή τη γενιά άνθρωποι, όπως ο κύριος Χατζηνικολάου, όπως ο κύριος Ευαγγελάτος, όπως ο κύριος Πυριώχος, όπως η κυρία Τριφίλη, η κυρία Παναγιωτοπούλου και άλλοι, να καλώς τον ήρθε. Από, για σας λέω, κύριε, καθίστε με το καφεδάκι σας, γιατί θα έρθω να σας σπάσω τα γυαλιά. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα ήταν ένας πυλώνας εξαιρετικών δημοσιογράφων, εξαιρετικών ηθοποιών, και τότε επί εποχής μου, κύριε Αβραντίνη, ο 984 έβγαζε λεφτά, είχε διαφημίσεις και, συγγνώμη, νευρίασα πάρα πολύ, θα χτυπάω όσο θέλω, και έβγαζε λεφτά. Όλοι εμείς που δουλεύαμε εκεί είχαμε χορηγούς και ποτέ δεν βάλαμε μέσα το Δήμο. Τι απέγινε μετά δεν γνωρίζω, αλλά δεν αντέχω από σας, νεαρέ κύριε, να μου λέτε ξαφνικά, ναι, για μένα είσαι νέος. Πολύ νέος. Και δεν πάω και με τεκνά. Έχω και αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, ναι, όπως τα ακούς, κυρία μου. Είσαι πάρα πολύ νέος εσύ για να λες μπροστά σε μένα και σε άλλους που λείπουνε ότι και τι έγινε αν κλείσει ο 984. Να μου έλεγες ότι πρέπει να πέσουμε με τα μούτρα όλοι να αποκτήσει έσοδα ο 984. Και έσοδα δεν γίνονται χαρισματικά. Να πάρεις ξανά την Τριφίλη. Να κάνει εκπομπή, λοιπόν, η Τριφίλη και να πληρώνεται και να σου φέρει τα νούμερα που έφερνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό. Ευχαριστώ, κυρία Τριφίλη. Δεν είπε αυτό. Κυρία Τριφίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε, κύριε Δαρδουλάκη. Πολύ σύντομα να πω ότι μάλλον. Ελάτε, κύριε Δαρδουλάκη. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί δεν είναι ότι χτυπάει μόνο τον 84. Ξεκίνησε με την κρατική ραδιοτηλεόραση, συνεχίζει με όλα τα δημοτικά ραδιόφωνα και προφανώς είναι μέσα στο σύνολο της πολιτικής, προκειμένου να συρρυκνωθεί κάθε δημόσια υπηρεσία και να δοθεί σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και προκειμένου σε καναλάρχες διαφόρων προελεύσεων, προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους που εν μέσω κρίσης προφανώς έχουν χτυπηθεί. Αυτό που εγώ θέλω να τονίσω κλείνοντας είναι ότι θα πρέπει στο όποιο ψήφισμα ή απόφαση να είναι στενά δεμένα
το θέμα του 984 και της διασφάλισης του έργου και των υπηρεσιών του με τις θέσεις εργασίας. Διότι αν δεν δέσουμε αυτά τα δύο, δηλαδή το 984 με διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, τότε επιτρέπουμε στην κυβέρνηση να διαμορφώσει άλλο ένα μόρφωμα όπως η δημόσια τηλεόραση, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή ονομαζόμενο δημόσια τηλεόραση, με ορισμένους ένα μικρό αριθμό εργαζομένων, οι οποίοι θα διεκπεραιώνουν έτσι ένα έργο προκειμένου μέχρι να κλείσει τελείως. Άρα λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία η όποια απόφαση πάρουμε για τον 984 να είναι στενά δεμένη ότι θα διασφαλιστούν και όλες τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων ανεξάρτητα από σχέσεις εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ναδουλάκη. Ελάτε. Ελάτε κύριε Καζαντζάκη και κλείνετε εσείς. Εγώ ήθελα να κλείσω απαντώντας στον κύριο Αβραντίνη ότι η ελεύθερη ενημέρωση και ο πολιτισμός δεν μετριούνται με τους όρους της αγοράς. Τουλάχιστον στην Ευρώπη του διαφωτισμού αυτό δεν γίνεται. Παντού επιχορηγούνται τα πολιτιστικά ιδρύματα και η ενημέρωση, και η τηλεόραση και η δημόσια τηλεόραση και τα τοπικά ραδιόφωνα. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 δεν είναι συνυφασμένη μόνο με την πόλη της Αθήνας και την ανάγκη πληροφόρησης των πολιτών της, αλλά γενικότερα με την ελεύθερη έκφραση στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, όπως είναι ο πρώτος ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός. Η ανάγκη αντικειμενικής ενημέρωσης των πολιτών, αλλά και ο σεβασμός στα χρήματα του Αθηναίου πολίτη, επέβαλαν την εξυγίανση του σταθμού, έτσι ώστε ο σταθμός να είναι βιώσιμος και να συνεχίσει με επιτυχία τη λειτουργία του. Οποιαδήποτε πρόθεση της κυβέρνησης να παρέμβει στη λειτουργία του Αθήνα 984 ή να τον εντάξει σε οριζόντια σχέδια κινητικότητας με στόχο το κλεισιμό του δεν είναι αποδεκτή και απορρίπτεται κατηγορηματικά από τη Δημοτική Αρχή της Αθήνας και το Δημοτικό Συμβούλιο που βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα. Οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται με οριζόντιες περικοπές, αλλά με σχέδιο και προσήλωση των συμφέρων των δημοτών. Συμφωνούμε κύριε συνάδελφοι. Κύριε, γι' αυτό κύριε... Ναι, γι' αυτό το θέμα. Ελάτε. Αν δεν δηλώσουμε ότι προστατεύουμε τα συνταγματικά δικαιώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εγώ δεν το ψηφίζω. Καθαρές κουβέντες. Ωραία. Πρώτη ένσταση. Είμαστε συνδικαλιστικό όργανο. Είμαστε πρώτα απ' όλα θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ. Πρώτη ένσταση. Ελάτε κύριε Γνατίου. Δεν έχω καμία ένσταση. Όχι, λέω για τον κύριο Μπέι, πρώτη ένσταση. Ναι, άλλο λέω. Καταρχήν και μόνο το κείμενο καλύπτει τον κύριο Μπέι, γιατί ο Δημοτικός Διαδοσταθμός δεν κοιτάμε πρώτα απ' όλα, το είπα και εγώ στην ομιλία μου, δεν κοιτάμε πρώτα απ' όλα τους εργαζόμενους, κοιτάμε γιατί είναι μια σημαντική λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ ωραία, κύριε Γνατίου. Εμείς παρά το γεγονός ότι έχουμε ελάχιστη ένσταση σε ό,τι αφορά την εξυγίαση, γιατί θεωρούμε ότι είναι. Και λαβρακάκι δεν έχω. Θεωρούμε ότι γίνανε μεγαλύτερες περικοπές. Εν τούτης θα το ψηφίσουμε. Ωραία, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση. Ελάτε. Εντάξει, τώρα για να μην παίζουμε. Έτσι είναι και σωστό είναι αυτό. Έτσι, γιατί ο κύριος Κακλαμάνης έβαλε μια μονολεκτική απόφαση. Μονολεκτική που λέει το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει αποφασιστικότητα στο να συνεχίσει να λειτουργεί το δημοτικό ραδιόφωνο. Εμείς συμπληρώσαμε και άλλοι με όλους τους εργαζόμενούς του. Και εδώ έρχεται να μιλήσουμε για την εξυγίανση, δηλαδή για απολύσεις που έγιναν, για. Δηλαδή ουσιαστικά να συζητήσουμε. Μα με συγχωρείτε, σας παρακαλώ, παρακαλώ λίγο. Παρακαλώ. Όχι, λέω σε σχέση με τις... Λοιπόν, αυτό που μπορούμε ομόφωνα να δηλώσουμε είναι αυτό. Μετά είναι η δική σας πολιτική, οι δικές μας ενστάσεις, οι ενστάσεις του ενός ή του άλλου. Αν θέλουμε κατά πλειοψηφία, βγάλτε, δεν είναι το θέμα αυτό. Ωραία. Για να κάνω μια συνέντευξη. Εμείς δεχόμαστε να ψηφίσουμε και αυτό που προτείνει ο κύριος Σοφιανός, προκειμένου να υπάρξει ένα ομόφωνο ψήφισμα. Ο στόχος μας δεν είναι να προσθέσουμε κάτι πάνω κάτω. Ο στόχος μας πρώτα απ' όλα, και νομίζω ότι όλων των μελών εδώ των συναδέλφων, είναι να έχουμε ένα ομόφωνο ψήφισμα. Εμπεριέχει, σε μια απλή πρόταση, εμπεριέχει αυτά που θέλουμε σαν βασική γραμμή. Ας καταλήξουμε, δεν ξέρω κύριε Λαμπρακάκη, βέβαια είναι και ο κύριος Αμυράς, κύριε Πορτάκη, κύριος Κωνσταντίνου. Είναι απλό και νομίζω ότι ο στόχος πάντως είναι να καταλήξουμε πρώτα απ' όλα σε ομόφωνο.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ω, παρακαλώ κύριε Γκράντιο. Κοιτάξτε το σχέδιο. Το άκουσα όμως αυτό που διαβάσατε. Το σχέδιο ψηφίσματος που μας λέτε έχει και μια έτσι ουρίτσα από πίσω. Να πούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε και εγκρίνει τον τρόπο που εξηγένεται ή όπως εσείς οραματίζετε την εξηγένση. Εμείς έχουμε πολλές ενστάσεις για κάποια κομμάτια της εξηγένσης που κάνετε. Δεν θα γίνουμε εδώ οι κολυμμύθρα του λαού, ώστε να πούμε μέσω της, πάνω στην κακιά την ώρα να πούμε και δύο καλές κουβέντες. Εμείς συμφωνούμε με την πρόταση του κυρίου Σοφιανού, λίγα λόγια και καλά, ώστε να βγει ομόφωνα και να περιοριστούμε στον πυρήνα του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ελάτε, κύριε Κωνσταντίνου, ελάτε. Από το κείμενο του κυρίου Λαμπρακάκη μπορούμε να κρατήσουμε την τελευταία παράγραφο και να προσθέσουμε με όλους τους εργαζόμενους. Δεν χρειάζεται εδώ να μαξιμάρει η πλειοψηφία για να περάσει και την προηγούμενη πολιτική της. Δεν έχει κανένα νόημα. Είναι συγκυριακή συζήτηση που κάνουμε, μας αφορά και γι' αυτό είναι έκτακτο. Αν είναι να συζητήσουμε συνολικά την πορεία του 1984, το καταλαβαίνω. Να βάλετε ένα τέτοιο ψήφισμα. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό. Το έκτακτο ζήτημα το οποίο ανέκυψε ήταν το κλείσιμο του 1984. Και άρα μην μας βάζετε και άλλα πράγματα από πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Για νέα εγώ, εδώ το ψήφισμα μαλλονώ και εγώ. Συγγνώμη. Συμφωνούμε όλοι εκτός κ. Αβδελή. Είπα, αν δεν θέλετε ότι προστατεύουν την ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν το ψηφίζω. Και κάτι άλλο, από την αρχή της τετραετίας, η δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας έχει δείξει την πολιτική της αντιμετώπιση του 1984. Δεν αλλάζουμε σε αυτό. Πάμε λοιπόν. Καθαρές κουβέντες. Μπαίνουμε. Δεν ζητάμε εξυγίανση να γίνει τώρα. Είπαμε, επέβαλε να γίνει μια εξυγίανση. Έγινε, τελείωσε. Γι' αυτό. Βεβαίως, εσείς έχετε τον κύριο. Μισό λεπτό. Κυρία Δωρή, κάντε μια συνάντηση. Κλείστε το και ελάτε μετά. Παράκληση. Δεν χρειάζεται. Ελάτε. Λίγο την προσοχή, παρακαλώ, για κάποια θέματα τα οποία είναι επίγοντα. Το πρώτο. Τελευταία ακούγονται από τη μεριά της κυβέρνησης για παρεμβάσεις και κλείσιμο των ραδιοφωνικών σταθμών έχει να δηλώσει τα παρακάτω. Οποιαδήποτε πρόθεση της κυβέρνησης να παρέμβει στη λειτουργία του Αθήνα 984 ή να τον εντάξει σε οριζόντια σχέδια κινητικότητος με στόχο το κλείσιμό του δεν είναι αποδεκτή και απορρίπτεται κατηγορηματικά από τη Δημοτική Αρχή της Αθήνας και το Δημοτικό Συμβούλιο που βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα. Οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται με οριζόντιες περικοπές αλλά με σχέδιο και προσήλωση στο συμφέρον των δημοτών. Τέλος, ο Δήμος μας είναι αποφασισμένος να προασπίσει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά του. Αυτό είναι, Πρόεδρε, εγώ άλλο τίποτα δεν μπορώ να... Κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Μόνο αυτό που λέει ραδιοφωνικούς σταθμούς πρέπει να βάλουμε δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δεν είναι όλοι οι ραδιοφωνικοί. Δεν είναι, όχι. Δεν αφορά κάτι. Οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται. Ποιες είναι οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες συμφωνάμε εγώ και εσύ και ο ΑΒ? Θα μπούμε και το Δημοτικό Συμβούλιο, όποιο θέλει. Θα μπούμε λοιπόν στην ουσία. Θέλουμε να εκφράσουμε αυτό. Εάν δεν θέλουμε, τι να πω, ψηφίστε το. Το Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή τα όσα τελευταία ακούγονται και λοιπά από τη μεριά της κυβέρνησης για παρεμβάσεις και κλείσιμο των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών έχει να δηλώσει τα εξής ή αποφασίσει τα εξής. Οποιαδήποτε πρόθεση της κυβέρνησης να παρέμβει στην λειτουργία του Αθήνα 984 ή να τον εντάξει σε οριζόντια σχέδια κινητικότητας με στόχο το κλείσιμο του δεν είναι αποδεκτή και απορρίπτεται κατηγορηματικά από τη Δημοτική Αρχή της Αθήνας και το Δημοτικό Συμβούλιο που βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα και σε συνεργασία με τους εργαζόμενους αυτών. Αυτόν. Τώρα από εκεί πέρα, όποιος το είναι ψηφοφόρο. Ωραία. Ψηφοφόρια παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ? Όχι. Κύριε Πρόεδρε, με διευκρίνηση, αποφασίζει. Αποφασίζει. Απόφαση είναι, δεν είναι απόφαση. Όχι δηλώνει, αποφασίζει. Όπως την ακούσατε από τον κύριο Λαμπρακάκη. Απόφαση είναι. Υπέρ. Μετρήστε παρακαλώ. Μία
Κατά. Κατά ποιος είναι παρακαλώ. Τρεις κατά. Λευκά.